Η μακραίων, η θρησκευτική και εθνική δεσμή μεταξύ Κύπρου και Γεωργίας αναδείχθηκαν στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα κατά τη διάρκεια αρχιερατικού συλλήτουργου που τελέστηκε με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Λειψάνων του πρώτου επισκόπου Κητίου Αγίου Λαζάρου. Της θείας λειτουργίας προέστησαν ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και ο αρχιεπίσκοπος Τυφλίδας και πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο νησί. Οι προκαθήμενοι των Ορθόδοξων Εκκλησιών Κύπρου και Γεωργίας αναφέρθηκαν στα δεινά που υπόκεινται οι δύο χώρες λόγω της γεωστρατηγικής τους θέσης και συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανέγερση Ιεράς Μονής στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Μέσα από συνεχείς αγώνες και θυσίες, κατόρθωνα η λαή μας να επιβιώνει, διατηρώντας αόρυτα τα εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του. Ο Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος επισήμανε τους κινδύνους που ελοχεύουν για τον χριστιανισμό από τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πόλεμοι και αναταραχές που εξελίσσονται στην περιοχή μας δημιουργούν στο λαό μας ανησυχία και ανασφάλεια. Εκατοντάδες Γεωργιανοί, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, παρακολούθησαν με ευλάβεια και κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία και έλαβαν ευλογία από τον Πατριάρχη Ηλία. Έχει χρόνια πολλά που μενίσκουμε εδώ στην Κύπρο και τώρα έχουμε μεγάλη χάρη επειδή ήρθε το Πατριάρχη μας. Ήρθαμε να δούμε τον Πατριάρχο μας. Είναι πολλά μεγάλη δύναμη που μας έφερε. Οι αρχιερείς ανταλλάξαν δώρα και ξεναγήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης Κητίου.